ξεπαστρώσει όλους. Θα μας εξωστρακίσει. Δεν θα αφήσει ούτε έναν σύγχρονο Έλληνα στην Ελλάδα. Θα κάνει εισαγωγή μεταναστών και να τους εμποτίσει με το αρχαίο πνεύμα το αθάνατο και θα τους κάνει καλύτερους Έλληνες από ό,τι είμαστε εμείς. Γι' αυτό να είστε βέβαιοι πάντως. Και επειδή πρέπει να τελειώνω, κυρίες και κύριοι, γιατί πριν κλείσω θα ήθελα να τονίσω και μερικά πράγματα σχετικά με τη συμπεριφορά των πολιτών απέναντι στις κυβερνήσεις και απέναντι στα όσα τεκταίνονται στη χώρα μας. Προσέξτε, κατηγορούμε τις ηγεσίες βέβαια και καλά κάνουν, τις κρίνουμε αυστηρά. Αλλά αυτές οι ηγεσίες είναι άνθρωποι που είναι μέσα από τα σπίτια μας βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι παιδιά της Ελλάδος παιδιά. Εκλέγονται από εμάς δηλαδή. Εμείς τους εκλέγουμε. Εμείς τους κάνουμε μεγάλους. Η Ελλάδα όποιον ρωτήσεις και τον πεις για τον χώρο που ανήκει, τον κομματικό, εκείνος ο πολιτικός ήταν καλός, λέει ήταν πολύ μεγάλος. Γεμίσαμε μεγάλους και η χώρα μας μικραίνει. Είναι τραγικό, δεν είναι αυτό? Δεν ξέρω κανένα μεγάλο που η χώρα του να μίκραινε και ο λαός του να πεινάει. Δεν ξέρω άλλον, κανέναν. Ένας μεγάλος υπήρξε, νομίζω, στην ιστορία της ανθρωπότητας, ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος, ο οποίος όχι απλώς μεγάλωσε την Ελλάδα, την ένωσε, αλλά την πήγε στα πέρατα της οικουμένης. Και όλοι μιλούσαν ελληνικά. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, σιγά σιγά, θα ξεχάσουμε και τα ελληνικά μας. Για να μην πλατιάσω και ανοίξω άλλο θέμα τώρα βέβαια και δημιουργήσω και άλλες ιστορίες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, φταίμε και εμείς. Καταρχήν αυτές τις μέρες γίνονται κάτι απεργίες. Οι συνδικαλιστές βέβαια, η δουλειά τους είναι αυτή. Να υπερασπίζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ως εδώ. Από εκεί και πέρα, οι συνδικαλιστές δεν χαράζουν εθνική πολιτική. Ούτε καταλύουν νόμους, ούτε ψηφίζουν νόμους. Οι νόμοι ψηφίζονται από τη Βουλή, από το νομοθετικό σώμα και είναι υποχρεωμένος ο κάθε πολίτης να πειθαρχεί σε αυτούς. Τα δικαστήρια, ο άλλος πυλώνας της δημοκρατίας είναι η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη αποφασίζει για κάτι σύμφωνα με τους νόμους του κράτους και είναι υποχρεωμένοι οι πολίτες να συμφωνούν με αυτό. Και βλέπω τους συνδικαλιστές, βέβαια εμφορούμενοι και παρακινούμενοι από κάποια κόμματα, να μην πειθαρχούν σε δικαστικές αποφάσεις. Και εκπλήσομαι με το γεγονός ότι ο εισαγγελέας δεν τους συλλαμβάνει πάρα αυτά με χειροπέδες και να τους πάει στα αυτόφορα δικαστήρια να τους δικάσει και για διαφυγόντα κέρδη του κράτους εξαιτίας των κακών τους πράξεων, των παρανομούντων δηλαδή πράξεων. Με εκπλήσει το γεγονός. Εντάξει, βγάλατε μία απόφαση. Εκτελεστέα. Δεν έγινε εκτελεστέα. Γιατί δεν πειθαρχούν αυτοί οι οποίοι πρέπει να την εκτελέσουν. Δεν πειθαρχούν. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι το κράτος αυτοί ή το παρακράτος? Είστε υποχρεωμένοι να τους συλλάβετε πάρα αυτά και να τους πάτε μέσα. Δεν μπορούν να καταστρέφονται ολόκληρα μαγαζιά, περιουσίες ολόκληρες. Να εγκλωβίζονται άρρωστοι άνθρωποι μέσα στα ασανσέρ. Γιατί πέντε συνδικαλιστές θέλουν να γίνουν αύριο βουλευτές. Αυτό είναι άλλωστε ο βατήρας των μωροφιλοδοξιών τους, είναι πότε να γίνουν βουλευτές και με ποιον τρόπο. Και ο βατήρας για να ξεκινήσουν την πολιτική τους καριέρα είναι ο συνδικαλισμός. Είναι το πρώτο βήμα, είναι η προπαιδεία. Τους βλέπετε μέσα στη Βουλή όλοι τους. Υπάρχει υφυπουργός συνδικαλιστής σήμερα. Με τα γένια και με τα μουστάκια. Το θυμάστε εκείνο της ΓΕΣΕ? Τι ήταν, της ΑΔΔ μάλλον ήτανε. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι όλοι είναι καιροσκόποι και μωροφιλόδοξοι. Χωρίς προσόντα. Χωρίς ικανότητες. Χωρίς προσφορά για τη δουλειά για την οποία προσελήφθησαν. Διότι ο συνδικαλιστής προσλαμβάνει σε μια υπηρεσία να προσφέρει ένα έργο. Και μέσα εκεί οι συνάδελφοί του
γιατί το κόμμα τον βοήθησε, γιατί αυτός είχε την ανάγκη να προσφέρει και στον λαό του, μπούρδες δηλαδή, μέσα στους εργαζόμενους, εξελέγει εκπρόσωπός τους να πάνε να συνδιαλλαχθεί με την εκάστοτε διοίκηση ή την κυβέρνηση για τα συμφέροντα των εργαζομένων. Και τώρα θέλουν να εφαρμόσουν, να γίνουν αυτοί κράτος, να διοικούν αυτοί. Ποιο? Το δημόσιο συμφέρον. Και κάθεται η κυβέρνηση γιατί είναι παιδιά δικά της. Το Πασόκ έσπηρε θύελλες και θερίζει ανέμους τώρα. Τους γέμισε μέσα στις υπηρεσίες όλους αυτούς, γιατί όλη η χώρα, όλοι οι συνδικαλιστές, το 99% ελέγχεται, όλο το συνδικαλιστικό κίνημα ελέγχεται από το κόμμα του Πασόκ. Και υπάρχουν και κάποια αριστεροί εκεί μέσα, του Κουκουέ και του Συνασπισμού, και υπάρχουν και μερικοί ξεπάρκαροι, είναι αυτοί φαίνεται, πώς έγινε έτσι, της ΔΑΚΙ. Μέσα εκεί, οι οποίοι τώρα σηκώσαν και αυτοί μπαϊράκι. Το παίζουν και αυτοί οι επαναστάτες τώρα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, είναι υποχρεωμένη η δικαιοσύνη να εφαρμόσει τον νόμο για να λυτρώσει από αυτή τη γάγκρενα, αυτό το καρκίνωμα, την ελληνική κοινωνία. Δεν μπορούν να κλείνουν τα καράβια στα λιμάνια, γιατί οι συνδικαλιστές έχουν κάποιες απαιτήσεις για να πάρουν οι εργαζόμενοι. Για να παίρνουν δηλαδή 100.000 και 106.000 ετήσιο εισόδημα, και κάποιοι άλλοι εργαζόμενοι να μην μπορούν να συμπληρώσουν ούτε ένα μεροκάματο το μήνα. Αυτό και είναι αδιαντροπιά. Και αν είναι αθλειότητα, δηλαδή, σε μια χώρα και σε μια δημοκρατία. Επίσης, πρέπει να πω και το εξής, κυρίες και κύριοι, και να κλείσω. Υπάρχουν κάποιες φοροαπαλλαγές κλπ. Οι φοροαπαλλαγές που υπήρχαν μέχρι τώρα για τους βουλευτές, για τους δημοσιογράφους, για κάποια κοινωνικά στρώματα υψηλά αμοιβωμένων πολιτών μας, συμφωνώ απόλυτα με την κυβέρνηση να τα σταματήσει αμέσως. Για να μην πούμε και το άλλο, ότι πρέπει να πάρει και αναδρομικά όσα χρήματα έχουν απαλλαχθεί αυτοί όσα χρόνια, να τους τα πάρει αναδρομικά. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν. Αυτοί είναι οι προνομιούχοι Έλληνες δηλαδή, και οι άλλοι, οι υπόλοιποι, είναι οι μη προνομιούχοι Έλληνες? Ακόμη υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός, αυτό το ξεχώρισμα δηλαδή των μη προνομιούχων Ελλήνων και των προνομιούχων Ελλήνων? Υπάρχουν όμως και κοινωνικές ομάδες που πρέπει να τις άχνουν. Οι ανάπηροι, οι πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίοι δεν έχουν έσοδα μεγάλα, άνθρωποι οι οποίοι είναι μόνοι. Κοινωνική πολιτική άλλωστε αυτή είναι. Και μια κοινωνία η οποία δεν έχει κοινωνική παρουσία στην τρίτη ηλικία δεν είναι κοινωνία πολιτισμένη και κοινωνία δημοκρατική. Είναι βάρβαρη κοινωνία, είναι απολύτιστη, είναι κτηνώδης κοινωνία. Καθαρές και ίσιες κουβέντες, γιατί μας ακούνε άνθρωποι που αυτή τη στιγμή που ακούνε αυτά τα λόγια ίσως κλαίνε. Επιτέλους κάποιος λέει κάτι και για μας. Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που ζουν μόνοι σε αυτή την κοινωνία, στην ελληνική κοινωνία μέσα, στην κοινωνία του ξένου Δία, στην κοινωνία της αλληλεγγύης, στην κοινωνία των χριστιανών υποτίθεται. Και επειδή δεν έχουν κανέναν, ούτε ανήκουν σε κάποιον χώρο που να τους ξέρει κάποιος να τους βοηθήσει, ζουνε μέσα στα σπίτια τους ολομόναχοι και από τα μπαλκόνια παρακαλάνε γειτόνους ή παιδιά να τους φέρουν ένα κομμάτι ψωμί από το φούρναρι. Είναι ντροπή και κατεσχήνη για μια κοινωνία. Εγώ ντρέπομαι που είμαι Έλληνας, αν αυτή είναι η συμπεριφορά της πατρίδας μου απέναντι στους πατεράδες και στους παππούδες μας. Ντρέπομαι στην κυριολεξία. Εδώ πρέπει να κλείσω, κυρίες και κύριοι. Πρέπει να κλείσω γιατί, ξέρετε, όταν φορτίζεται κανείς συναισθηματικά μπορεί να μπει και κουβέντες οι οποίες δεν αρμόζουν ούτε στην εκπομπή, στο ύφος της εκπομπής.
αλλά ούτε και στην παιδεία τη δική του. Παρακαλώ τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, θα του κάνω μία πρόταση από εδώ, μέρα που είναι. Αν η χώρα μας είναι απάνθρωπη απέναντι σε αυτές τις ηλικίες, να καταγράψει με τα μέσα που διαθέτει, με τα όργανα του Δήμου, να καταγράψει πόσοι άνθρωποι στην πόλη του ζουν μόνοι. Και μην μου πείτε ότι κάνανε κάτι και πάνε και βοηθάνε κλπ. Να τους καταγράψετε, κύριε Δήμαρχε, να τους καταγράψετε και να κάνετε ένα πρόγραμμα σε καθημερινή βάση και βάλτε μας και 5 λεπτά τον κάθε δημότη φόρο να πάει κάθε μέρα ένας άνθρωπος να επισκέπτεται 1-2 ώρες έναν από αυτούς τους ανθρώπους, ή πάρτε τους φοιτητές τώρα που κλείνουν τα σχολεία εκεί που θα τρέχουν από νησί σε νησί για να ψάχνουν γοργόνες και μάγισσες, να πληρώνονται έστω με ένα μικρό επιμίσθιο και να τρέχουν να πάνε να κρατάνε 1-2 ώρες αυτούς τους ανθρώπους συντροφιά, να τους κάνουν 5 θελήματα και να πάνε στο σπίτι τους να κοιμηθούν ευχαριστημένοι. Γιατί μια κοινωνία που δεν αγαπάει τις ρίζες της θα ξεραθεί τα κλονάρια της. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ δεν πιστεύω σε ευχές βέβαια, αλλά θα τις πω. Να έχετε ένα καλοκαίρι ήρεμο και ήσυχο. Όπως μπορεί ο καθένας να βολευτεί, βολευτείτε. Να ελπίζετε πάντοτε. Αυτός ο τόπος δεν μπορεί να χαθεί. Πάντα υπάρχουν άνθρωποι που κρατάνε στις πλάτες τους την μοίρα των συνανθρώπων τους. Και θα υπάρξουν κάποιοι άνθρωποι που θα κρατήσουν αυτήν την χώρα όρθια. Όσοι είμαστε μαζί τους θα τους βοηθήσουν. Όσοι τους μάθουμε θα πάμε μαζί τους. Όσοι δεν τους ξέρουμε θα τους μάθουμε. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Καλό σας βράδυ, καλό καλοκαίρι και με τη νέα σεζόν θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.